Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για τη δευτερολογία γιατί είχε υποθεί και από τον κύριο Κακλαμάνη και θέλουμε να τοποθετηθούμε φυσικά και στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία του αγροτικής ανάπτυξης, τοποθετηθήκαμε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος και εγώ στην πρωτολογία, την οποία και καταψηφίζουμε κριτήριο αυτά που βάλαμε, γιατί παράλληλα και η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας αλλά και η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και το λέμε για πολλωστή φορά και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, εμπεριέχουν διάφορες διατάξεις, μια σειρά από άρθρα. Θέλετε πείτε τα μικρά νομοσχέδια, όπως θέλετε πείτε τα. Διαφορετικές μεταξύ τους, που δεν μας δίνουν το δικαίωμα που και να συμφωνούμε ακόμα να τις υπερψηφίσουμε. Διότι, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μας, όπως είπα και πριν, στο αγροτικής ανάπτυξης κυριαρχούν συγκεκριμένα άρθρα που εμείς θα τα καταψηφίζουμε. Οπότε αυτό συμπαρασύρει όλη την τροπολογία, ενώ για παράδειγμα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, να ψηφίσουμε υπέρ, λέω ένα παράδειγμα, στην τροπολογία του αγροτικής ανάπτυξης, αυτό που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις του προσωπικού για τους ελέγχους, τους απαιτούμενους που πρέπει να κάνουν. Αλλά μας αναγκάζει να ψηφίσουμε με βάση το δικά μας φυσικά κριτήρια κατά, σε ό,τι αφορά την τροπολογία του αγροτικής ανάπτυξης. Το ίδιο συμβαίνει και με το υγείας. Διαφορετικά άρθρα, πολύ δε περισσότερο που εδώ εμπεριέχονται και του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, και έχουμε ένα διυπουργικό, μια διυπουργική τροπολογία, να το πω έτσι, που μας στερεί το δικαίωμα, και το λέω και το επαναλαμβάνω ξανά, κάποιες σας λέω διατάξεις που θα θέλαμε να ψηφίσουμε, να μην μπορούμε. Και περνάω στο προκείμενο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, την οποία βεβαίως, όπως είπα, θα την καταψηφίσουμε στη βάση το ότι είμαστε κατά στα άρθρα που θα αναφερθώ. Άρθρο 2. Η πρόβλεψη για επικουρικό προσωπικό, για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και μετακινήσεις αντίστοιχα προσωπικό από τη στόμη στα κέντρα υγείας, και όπως είπα, η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ιατρικού κλπ. Σε πανεπιστημιακά, στην νοσοκομεία, στην ΑΕΜΗ, στα στρατιωτικά και πάει λέγοντας. Πρόκειται κατά το γνωστό σχέδιο πλημμύρας της κυβέρνησης, που τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες μονάδες υγείας επιχειρεί να καλύψει με μπαλώματα. Και άλλοτε προσλαμβάνοντας προσωπικό με ολιγόμενες συμβάσεις, και άλλοτε μετακινώντας εργαζόμενους από ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες σε άλλες. Και αυτό, και αυτή η διάταξη, αν θέλετε, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το έκτακτο γεγονός της πανδημίας για να μονιμοποιήσει το καθεστώς της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της επέκτασης της ελαστικής και προσωρινής εργασίας. Και εμείς λέμε, το είπαμε και στην πρωτολογία σήμερα και σε προηγούμενη συζήτηση στην Ολομέλεια, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και αν θέλετε, είναι ένα από τα συμπεράσματα που όλοι ενδεχομένως παραδέχεστε, τοποθετήστε, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση και αξιοποιώντας όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Και η κατάσταση είναι τραγική στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν θέλετε, στο σύνολο. Ακριβώς την ίδια λογική διέπει και το άρθρο 3, με μπαλώματα δηλαδή και μετακινήσεις προσωπικού, προσπαθείτε να καλύψετε όντως τις ανάγκες, το αναγνωρίζουμε, τις ανάγκες σε προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Άρθρο 4. Και γι' αυτό δεν το καταψηφίσουμε και αυτό. Στο άρθρο 4. Λοιπόν, για τις κινητές μονάδες κόμη. Όταν ιδρύθηκαν οι κινητές ομάδες υγείας, είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις, και το θυμίζουμε εδώ, είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας και είχαμε ψηφίσει παρόν. Τώρα επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς. Και το σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό το περίφημο σχέδιο πλημμύρα, εξαντλείται στο πώς με αποσπασματικό και προσωρινό τρόπο θα καλυφθούν οι ανάγκες που οξύνονται τώρα με την πανδημία, αλλά και που χωρίς αυτήν είναι υπαρκτές εξάλλου. Σε ό,τι αφορά, και επανερχόμαστε πάλι στο ζήτημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της ανάγκης στελέχωσής της με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 8 με 11, οι ρυθμίσεις δηλαδή για τον ΕΟΠΗ, το βασικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας είναι ότι αυτή η διοικητική, οργανωτική μεταβολή που προβλέπεται στα άρθρα αυτά έρχεται να αντιστοιχηθεί ακριβώς με την ίδια την πορεία ιδιωτικοποίησης
του ασφαλιστικού συστήματος και ιδιαίτερα στον τομέα των παροχών υγείας. Πρόκειται για προδιαγεγραμμένη πορεία. Ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ναι, πρόκειται για προδιαγεγραμμένη πορεία που ορίμασε όλο φυσικά το προηγούμενο διάστημα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που η μία μετά την άλλη υλοποίησαν τα μέτρα μηδενισμού της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τον ΕΟΠΗ, των περικοπών των παροχών και της αύξησης της συμμετοχής των εργαζομένων, της αξιοποίησης των χρημάτων που καταβάλουν οι εργαζόμενοι στον τζόγο, ποιον, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στον χώρο της υγείας. Και εδώ τώρα, είναι απορίας άξιο. Τι δουλειά έχουν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, των παντός είδους τέλος πάντων επιχειρηματιών, από τη στιγμή που τα χρήματα προέρχονται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους στον ΕΟΠΗ και αυτά εξάλλου και τα όποια αν ενδεχομένως δίνουν οι εργοδότες είναι πάλι λεφτά από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Γι' αυτό και εμείς αυτές τις ρυθμίσεις θα τις καταψηφίσουμε. Και έρχομαι στο άρθρο 7 και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, της τροπολογίας, που και αυτό το καταψηφίζουμε, την ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας. Ακούσαμε και τον κύριο Δεγαλάκη όταν ήρθε και να την υποστηρίξει, για τις ανταποδοτικές υποτροφίες σε επικουρικό διδακτικό προσωπικό στα ιδρύματα. Εμείς λέμε ότι αντί να εξασφαλίσει την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού για τα ιδρύματα, να αντιμετωπίσει τις τραγικές ελλείψεις. Φορτώνει η κυβέρνηση τα σπασμένα στους νέους επιστήμονες. Και μάλιστα είναι θράσος και εμπεγμός προς τους εργαζόμενους να ονομάζει υποτροφία το ποσό πιο των 8 ευρώ ανά ώρα που θα πάρουν οι νέοι επιστήμονες, διδακτορικοί και άλλοι, προκειμένου να διδάξουν διαζώσεις τα λεγόμενα φροντιστηριακά μαθήματα στις κλινικές και εργαστήρια, να επιτηρήσουν στις εξετάσεις, να διορθώσουν εργασίες, να βγάλουν με άλλα λόγια όλη τη βρώμικη σε εισαγωγικά δουλειά μέσα σε συνθήκες που δεν υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός για το πώς θα γίνει η διδασκαλία και αμφίβολο παράλληλα το αν υπάρχουν και τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της υγείας τους. Και μάλιστα το Υπουργείο, αλήθεια, δεν γνώριζε τις απαιτήσεις της διδασκαλίας των πανεπιστημιακών μαθημάτων όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία, από την έναρξη της πανδημίας. Παρά τώρα έρχεται και πάει να αναθέσει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, τη διδασκαλία και όλο αυτό το έργο που θα κληθούν να υλοποιήσουν. Ή μήπως νομίζει, για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας ότι πρόκειται για μερικές διδακτικές ώρες μόνο. Αγνοεί παράλληλα αγνοεί και τον όγκο των μαθημάτων που αυτή τη στιγμή χρειάζεται για να καλυφθούν. Οι τεράστιες ανάγκες, όχι εξαιτίας της πανδημίας μόνο, αλλά και των σταθερών μειούμενων προσλήψεων, παράλληλων συνταξιοδοτήσεων και των αδειών που παίρνει και το εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το έργο είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε. Στο Πανεπιστήμιο της αξιολόγησης και της αυτονομίας οι αποφάσεις παίρνονται με βάση το τι εξυπηρετεί και το τι θα εξυπηρετεί στο μέλλον της business, του τμήματος, του ιδρύματος και όχι αν θα καλύψουν μορφωτικές ανάγκες. Εμείς θεωρούμε ότι τα μαθήματα στα πανεπιστήμια μπορούν άμεσα με την αξιοποίηση των κατάλληλων υποδομών, με τα υγειονομικά μέτρα, την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού με πλήρη δικαιώματα, να διεξαχθούν διαζώσεις σε ολιγάριθμα κλιμάκια, με ασφάλεια, με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί δεν θα συμβιβαστούν με την υποβάθμιση των σπουδών τους. Και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουν δώσει τα μηνύματα το προηγούμενο διάστημα, αλλά και το επόμενο διάστημα θα είναι στους δρόμους του αγώνας, διεκδικώντας το αυτονόητο. Ευχαριστούμε. Τη μόρφωσή τους.